Την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης, η οποία μάλιστα ήταν και εκλογοαπολογιστική. Στη γενική συνέλευση ψηφίστηκε ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός για το 2019. Εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή εν ώψη των εκλογών της 5ης Μαρτίου, στην οποία δεν θα είναι υποψήφιος ξανά ο απερχόμενος πλέον πρόεδρος Γιώργος Χριστοφορίδης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εκλογές να γίνουν στις 5 Μαρτίου, γιατί μεσολαβούν οι απόκριες και ξέρετε είναι μοναδικό γεγονός για την Κοζάνη οι απόκριες. Συνεπώς και θα πρέπει να γίνουν μετά τις απόκριες. Στην ερώτηση αν θα είμαι ξανά υποψήφιος, η απάντηση είναι όχι. Ναι, είναι η τελευταία μου θητεία. Έχω ήδη κάνει 9 χρόνια, έχω υπηρετήσει το συνδικαλιστικό κίνημα. Θεωρώ ότι έχω προσφέρει αυτά που μπορούσα, αυτά που μου αναλογούσαν και είναι και κάποια στιγμή να έρθουν και κάποιοι άλλοι να αναλάβουν και να βοηθήσουν και αυτοί. Ο κ. Χριστοφορίδης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ανέλησε τόσο τοπικά όσο και γενικότερα προβλήματα των υπαλλήλων στους Δήμους, σημειώνοντας πως πολλά από αυτά προέρχονται από την περικοπή των ΚΑΠ προς τους ίδιους τους Δήμους. Εμείς ως οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα αυτά τα έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα πρέπει κάποια στιγμή η ΚΕΔΕ μαζί με το Υπουργείο και με την ΠΟΕΟΤΑ να πάρουν σοβαρές αποφάσεις. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όταν και η ζωή του υπαλλήλου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι η καθημερινότητά του, δεν είναι και η καθημερινότητα του πολίτη.